Δεν θα βγάλουμε λόγους απόψε, ούτε αναλύσεις θα κάνουμε. Λοιπόν, θέλουμε να περάσετε εδώ, σας καλωσορίζουμε στην έδρα της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής, να περάσουμε όλοι μαζί, ελπίζουμε μια χαλαρή συντροφική βραδιά. Θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που συμβάλατε στην εκλογική μάχη, που συμπορευτήκατε με το ΚΚΕ. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δώσαμε μια ωραία μάχη, με πείσμα, με αισιοδοξία, με όρεξη και κέφι. Το κόμμα μας σε αυτή τη μάχη επέδειξε αντοχή. Σημαντικό στοιχείο που επιτεύχθηκε μέσα σε πολύ δύσκολες βέβαια συνθήκες, σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα που αποτύπωσε έναν ακόμα αρνητικό συσχετισμό δύναμης. Ωστόσο, όσοι δουλέψαμε για τη στήριξη του ΚΚΕ σε όλες τις εκλογικές μάχες μέχρι τώρα, ξέρουμε, το συναντήσαμε σε χιλιάδες συζητήσεις σε όλη την Αττική, σε όλη την Ελλάδα, ότι πολλοί εργαζόμενοι σε αυτές τις εκλογές επέλεξαν με κρύα καρδιά, χωρίς κανέναν ενθουσιασμό. Ξέρουμε ότι είναι χιλιάδες οι εργάτες, οι λαϊκοί άνθρωποι, οι άνθρωποι της τέχνης, του πολιτισμού, που μπορεί να μην έφτασαν μέχρι το τέλος, μέχρι την κάλπη με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, αλλά στέκονται θετικά απέναντι στο κόμμα μας, παρακολουθούν τις θέσεις του και προβληματίζονται. Πιστεύουμε ότι αυτό το στοιχείο είναι ένα στοιχείο ενθαρρυντικό για την πορεία, για την εμπιστοσύνη που έδειξαν χιλιάδες εργαζόμενοι ότι δεν θα μείνουν πάντα έτσι διστακτικοί μπροστά στις εξελίξεις και θα προσεγγίσουν πιο αποφασιστικά την πρόταση του ΚΚΕ. Έχουμε βαθιά εμπιστοσύνη στην εργατική τάξη και στις δυνάμεις της, ότι θα διαψεύσει τις ελπίδες αυτών που τη θέλουν να είναι μόνιμα χειραγωγημένοι. Είμαστε λοιπόν ήδη στην επόμενη μέρα και σχεδιάζουμε τις επόμενες, τις νέες πολιτικές μας παρεμβάσεις και αγωνιστικές πρωτοβουλίες που θα πάρουμε έτσι ώστε να αυξάνονται οι εστίες αντίστασης και αντεπίθεσης, οι ψήφοι δηλαδή που πήρε το κόμμα μας να κατατεθούν εκεί που είπαμε, όπως κάνουμε πάντα, στους αγώνες σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά, στα σχολεία, στις σχολές, για να εμποδίζονται τα μέτρα, να μεγαλώνει η αμφισβήτηση στον καπιταλιστικό τρόπο ανάπτυξης, να μπαίνει στο στόχαστρο ο πραγματικός αντίπαλος. Στα ψηφοδέλτια του κόμματος, στις μάχες που δώσαμε, πήρατε μέρος, μας στηρίξατε, αγωνιστές και αγωνίστριες πέραν από το ΚΚΕ. Συμπορευτήκαμε μαζί, όσοι μπορούμε να βαδίσουμε το δρόμο της ταξικής αλήθειας, του δίκαιου, της υπεράσπισης των ιδεών του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Οι μάχες δεν τελειώνουν με το εκλογικό αποτέλεσμα. Η ανταπόκρισή σας, η συνέχεια στη συμπόρευση μέσα στους καθημερινούς αγώνες, μέσα στην ταξική πάλη, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει να δυναμώνει το κίνημα μέσα σε συνθήκες που όλα τα αστικά κόμματα καλλιεργούν στο λαό την ανάθεση, την αποχή και την απάθεια. Νομίζουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε στο δρόμο που ανοίξαμε. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο βράδυ και καλό καλοκαίρι σε όλους. Μια ανάπαυλα νομίζω όλοι τη χρειαζόμαστε. Καλό βράδυ.